Ο Αλβανός Πρωθυπουργός Έντι Ράμα, που έχει κατηγορηθεί για σχέσεις με εμπόριο ναρκωτικών, δέχθηκε επίθεση με αλεύρι μέσα στη Βουλή από βουλευτές της αντιπολίτευσης. Τις πρωτόγνωρες εικόνες θα μας περιγράψει τώρα η Κατερίνα Ρίστα. Η Αλβανική Βουλή η Μάρα σήμερα είχε αυγά, αλεύρι, αιωρούμενα μπουκάλια και πολλή ένταση. Βουλευτές της αντιπολίτευσης, εξοργισμένοι με την πολιτική του Ράμα, του πέταξαν αλεύρι, το οποίο παρομοίωσαν με κοκαίνη, κατηγορώντας ουσιαστικά τον Αλβανό Πρωθυπουργό για άλλη μια φορά για αλυσβερίσια. Ο ίδιος φανερά εκνευρισμένος προσπάθησε να μην δώσει σημασία, με την ασφάλειά του να μπαίνει αμέσως μπροστά για να τον προστατέψει. Δεν τον βλέπω, Κατερίνα. Όμως, ατάραχο το βλέπω και σφυρίζει αδιάφορα. Σφυρίζει αδιάφορα, βέβαια πίνει το μπουκάλι με το νερό, Μάρα, και κοιτάει λίγο κάτω χαμηλά. Είναι η κλασική έκφραση του Έντι Ράμα όταν δεν θέλει να δείξει ότι είναι εκνευρισμένος. Λίγα λεπτά μάλιστα αργότερα φεύγει μάλιστα και από την αίθουσα. Στη συνέχεια ο Μπουσάτη, ο υπουργός εξωτερικών, πετάει ένα μπουκάλι νερό στην αντιπολίτευση. Επικρατούν σκηνές χάος, λίγο μάλιστα έλειψαν να πιαστούν και στα χέρια. Να πούμε ότι αυτές οι εικόνες συμβαίνουν για δεύτερη φορά μέσα σε λίγους μήνες. Και αυτό μας δείχνει, Μάρα, ότι επικρατεί γενικά μια κατάσταση τραγική στη χώρα, σιγοβράζει η χώρα. Και ίσως δοκιμάζεται και η πρωθυπουργική καρέκλα του Ράμα, αν σκεφτούμε και τα επεισόδια που έγιναν πριν λίγες εβδομάδες στα Διόδια. Κατερίνα, να σε ευχαριστήσω.